Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το The Greek Vineyard. Σε αυτό το σύντομο επεισόδιο θα πούμε μερικά σημαντικά σχόλια για την υποστήλωση νέων αμπελώνων. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, βρισκόμαστε και πάλι σε ένα νέο αμπελώνα. Σήμερα είναι αρκετά θυελώδη σήμερα, έχει αρκετό αέρα, ελπίζω να μην επηρεάσει τον ήχο σε αυτό το βίντεο. Οπότε ξεκινάμε να πούμε μερικά σύντομα σχόλια για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος υποστήλωσης. Σε αυτό το νέο αμπελώνα έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους παλιούς αμπελώνες και θα πούμε μερικά σχόλια για το σύστημα υποστήλωσης με τους πασάλους, τα σύρματα, τα ατομικά σωληνάκια που έχουμε βάλει, τις αντιρρίδες, για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε πάρα πολλές ερωτήσεις που με έχετε κάνει σχετικά με την υποστήλωση ενός νέου αμπελώνα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σε αυτόν τον αμπελώνα έχουμε πασάλους οι οποίοι είναι πολύ ψηλοί, είναι 2,5 μέτρα ο ένας και έχουν μπει μέσα στη γη τουλάχιστον 80 εκατοστά. Αυτό λοιπόν το κάνουμε γιατί τα καλοκαίρια μας έχουν πολύ τακτικούς και ισχυρούς ανέμους. Η κατάσταση έχει αλλάξει πλέον κλιματικά, οπότε έχουμε πάρα πολλές περιόδους που έχουμε δυνατούς ανέμους. Και αυτοί οι άνεμοι, όταν έχουμε φιλικό τείχος πάνω στα αμπέλια, μπορούν να επιφέρουν πτώση των σειρών. Μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη αντίσταση σε αυτό το φιλικό τείχος, το οποίο θα είναι και ψηλό, λόγω του ότι αυξάνουμε το ύψος των πασάλων, αυξάνουμε και το φιλικό τείχος. Οπότε και η αντίσταση του ανέμου είναι πάρα πολύ ψηλή. Όταν έχουμε μεγάλη αντίσταση του ανέμου, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λυγίσουν και να σπάσουν οι πάσαλοι, ή αν το χώμα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι πάρα πολύ μικρή συνεκτικότητά του, να τον βγάλει και έξω από το χώμα και να μας ισοπεδώσει την σειρά, το οποίο είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Συνεπώς, ξεκινάμε με το βάθος της τοποθέτησης του πασάλου, το οποίο πρέπει να αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Για μένα, το πιο ασφαλές είναι τουλάχιστον 60 εκατοστά μέσα στη γη. Και όταν μιλάμε για χώματα τα οποία είναι συνεκτικά, είναι βαριά. Για πιο αμμώδη χώματα, πιο ελαφριά, πρέπει να πάει ακόμα πιο βαθιά. 80 εκατοστά τουλάχιστον. Έχοντας πλέον μιλήσει για το βάθος τοποθέτησης, πρέπει να μιλήσουμε τώρα και για το πόσο ενισχυμένοι πρέπει να είναι οι πάσαλοι. Η συγκεκριμένη πάσαλη είναι ωμέγα γαλβανισμένη. Είναι η πιο καλή, για τη δική μου άποψη, πάσαλοι που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν αμπελώνα. Δεν σκουριάζουν γιατί είναι γαλβανισμένοι και επίσης οπτικά έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε σχέση με τις πασαλογονείς, οι οποίες σκουριάζουν με το χρόνο και για μένα είναι ένα άσχημο θέαμα. Λοιπόν, αυτή η ωμέγα πάσαλη συγκεκριμένη είναι 2 χιλιοστά πάχος, που σημαίνει ότι είναι αρκετά ενισχυμένη, αν αναλογιστείτε ότι υπάρχουν από 1 χιλιοστό μέχρι και 2,5 ή και 3 χιλιοστά σε κάποια ακραία παραδείγματα, κυρίως συστήματα τα οποία έχουν αντιχαλαζιακά δίχτυα. Σε εινοποιήσιμα αμπέλια θα έλεγα ότι τα 2 χιλιοστά είναι το optimum, είναι το ιδανικό. Είναι αρκετά ενισχυμένος για να αντέξει το βάρος και τις αντιστάσεις του αέρα, αλλά επίσης είναι και αρκετά προσιτή η τιμή τους. Και όταν μιλάμε για τιμή, όλο αυτό παίζει φυσικά χρόνο με το χρόνο, καθώς το μέταλλο είναι χρηματιστηριακό υλικό, οπότε έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Την περίοδο που διανύουμε τώρα, η τιμή του μετάλλου έχει αυξηθεί, οπότε θα δείτε διακριτικές διαφορές στις τιμές των πασάλων, το οποίο έχει να κάνει με την πρώτη ύλη. Φυσικά, ό,τι ισχύει για την αύξηση της τιμής στους γαλβανιζέ πασάλους ισχύει για οτιδήποτε είναι μεταλλικό, είτε είναι πασαλογονία, είτε είναι σωληνάκι, είτε είναι σιδερόβεργα και ούτω καθεξής. Πάμε στο δεύτερο πιο σημαντικό ερώτημα που με κάνετε. Ποιο είναι το ύψος του πρώτου σύρματος? Πλέον το ύψος του σταυρώματος πρέπει να είναι ψηλά, πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 εκατοστά και άνω. Αυτό ο συγκεκριμένος αμπελώνας έχει φτάσει στα 80 εκατοστά, που πιστεύω είναι το optimum. Έχουμε αρκετή απόσταση από το έδαφος, καλό αερισμό στη ζώνη των σταφυλιών, καθώς δημιουργείται ένα ρεύμα αέρα που περνάει κάτω από το αμπέλι, αρκετά ικανό για να στεγνώνει την υγρασία. Επίσης, η ζώνη εργασίας, η πιο σημαντική, είναι η ζώνη που έχουμε τα σταφύλια. Εκεί γίνονται τα ξεφυλίσματα, τα ξεβλαστώματα, το κλάδεμα, οπότε δεν σκύβουμε όταν δουλεύουμε και δεν κουραζόμαστε. Για μένα τα 80 εκατοστά είναι το ιδανικό, το optimum. Τώρα, για το πρώτο σύρμα, πάντα χρησιμοποιούμε ένα ενισχυμένο σύρμα και το καλύτερο είναι να είναι ατσαλόσύρμα. Χρησιμοποιούμε ατσαλόσύρμα διότι το ατσαλόσύρμα δεν ανοίγει, δεν έχει την ιδιότητα να επιμικρύνεται. Η επιμήκυνση που έχει ένα ατσαλόσύρμα είναι περίπου 2-3% στη διάρκεια όλης της ζωής του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε ατσαλόσύρμα στην πρώτη σειρά, δεν θα έχουμε άνοιγμα και δεν θα έχουμε κρέμασμα των σταφυλιών. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε σκληρό ατσαλόσυρμα τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών για να αντέχει. Διότι και όλο το βάρος, το μεγαλύτερο βάρος, είναι στο πρώτο σύρμα. Τα πάνω σύρματα απλά κρατούν τα κλαδιά να μην πέφτουν μέσα στη σειρά. Πάμε λοιπόν όμως να πούμε και για τα υπόλοιπα σύρματα. Στα νέα σχήματα, επειδή έχουμε αυξήσει το ύψος, έχουμε αυξήσει και τον αριθμό των ζευγών σύρματων. Οπότε εδώ από 2 που είχαμε στα παλιότερα κτήματα έχουμε 3 σύρματα. Και αυτό είναι το πιο ιδανικό. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι αμπελουργοί σε όλο τον κόσμο.
Με τρία ζεύγη σειρμάτων μπορούμε και κρατάμε πιο ευθυτενείς τις κλιματίδες και η όλη εικόνα του αμπελών είναι πολύ καλύτερη. Κορυφολογείται πιο εύκολα και δεν δημιουργούνται προβλήματα με κλαδιά που πέφτουν έξω και καλύπτουν τη γραμμή και ενοχλούν τα μηχανήματα. Τώρα, επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα όταν έχουμε πολλά ζεύγη σειρμάτων είναι ότι μπορούμε πολύ πιο εύκολα να περάσουμε τις κλιματίδες καθώς αυτές μεγαλώνουν μέχρι να φτάσουν στο τρίτο σύρμα. Μάλιστα, αν το πρώτο ζεύγος είναι πολύ κοντά στο πρώτο σύρμα, πολλές από αυτές τις κλιματίδες από τους νέους βλαστούς θα περάσουν από μόνοι τους μέσα από το σύρμα. Τώρα, σε περίπτωση που έχετε πασαλογονία, επειδή πολλοί με ρωτάτε τα ταφ τι μέγεθος να έχουν, αυτό έχει να κάνει και με το τι αποστάσεις φύτευσης έχετε. Θα υπολογίζετε ότι από την απόσταση που έχετε βάλει από σειρά σε σειρά θα χάσετε τουλάχιστον 20 εκατοστά από τη μία πλευρά και 20 εκατοστά από την άλλη πλευρά, γιατί όταν θα αυξηθεί η βλάστηση θα καλύψει αυτό το χώρο, οπότε θα περιορίσετε και το διάκαινο. Πρέπει να υπολογίσετε τα μηχανήματά σας τι μέγεθος έχουν και βάσει του γνώμονα ότι θα χάσετε άλλα 20 και 20, 40 εκατοστά συνολικά στο μέγιστο, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση φύτευσης. Μιας και μιλάμε για αποστάσεις φύτευσης, να πούμε και μερικά πράγματα και για αυτές. Λοιπόν, οι συνήθεις αποστάσεις φύτευσης, όπως είπα και στο ημερολόγιο του αμπελουργού, είναι 1 μέτρο με 1,3 μέτρα φυτό με φυτό, αναλόγως την ποικιλία και αν θέλετε να κάνετε αμφίπλευρο. Αμφίπλευρη διαμόρφωση βραχιώνων. Εάν θέλετε να κάνετε μονόπλευρη, μπορείτε να κατεβείτε και στα 90 και 80 εκατοστά. Δεν το συνιστώ όμως, γιατί η μονόπλευρη δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να ισορροπήσει το βάρος σε φυτό. Οπότε θα πέφτει συνεχώς προς τη μία κατεύθυνση του βραχίωνα. Προτιμώ την αμφίπλευρη, τα συγκεκριμένα στο 1 μέτρο. Είναι η πιο πυκνή φύτευση για αμφίπλευρη διαμόρφωση. Τώρα, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών ποικίλουν φυσικά αναλόγως το έδαφος, τη γονιμότητα, την ποικιλία, το υποκείμενο. Και θα έλεγα και τα μηχανήματά σας φυσικά, και θα έλεγα ότι οι καλύτερες αποστάσεις φύτευσης είναι από 2 μέτρα στο πιο στενό μέχρι 2,5 με 2,6 μέτρα στο πιο φαρδί για εινοποιήσιμα σταφύλια. Για επιτραπέζια μπορεί να πάτε και θα πάτε σίγουρα παραπάνω. Μπορεί να φτάσετε μέχρι και 3,2 μέτρα, διότι και έχουμε και άλλα συστήματα διαμόρφωσης. Θα τα δείξουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Όπως είπαμε, για να μπορέσετε να υπολογίσετε τις αποστάσεις φύτευσης, πρέπει να πάρετε σαν γνώμονες πολλούς παράγοντες: γονιμότητα εδάφους, υποκείμενο, ποικιλία, μέγεθος μηχανημάτων, αν έχετε νερό ή όχι και τι θέλετε να δημιουργήσετε, ποιος είναι ο στόχος σας. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο γεωπόνο. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μου το ρωτήσανε πολύ, για την ατομική στήριξη του κάθε φυτού. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσετε πολλά πράγματα. Συνήθως παλιότερα χρησιμοποιούσαν το κλασικό καλάμι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης και ξύλινο δοκαράκι, το οποίο είναι αρκετά ανθεκτικό, και αμέσως μετά έχουμε τη νέα τεχνολογία πλέον που είναι τα γαλβανιζέ σωληνάκια, τα οποία μπορεί να είναι ίσια, μπορεί να είναι zigzag για μεγαλύτερη ενίσχυση όπως είναι αυτά της Grapple. Έχει πάρα πολλά προϊόντα πλέον στην αγορά που μπορείτε να βρείτε. Τα συνιστώ πάρα πολύ τα μεταλλικά σωληνάκια, διότι είναι ένας εξοπλισμός που μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε. Δηλαδή στα 3 με 4 χρόνια αφού κάνει γερό κορμό και δεν χρειάζονται πλέον. Μπορείτε να τα αφαιρέσετε, είναι γαλβανισμένα, δεν σκουριάζουν, να τα αποθηκεύσετε και να τα ξαναχρησιμοποιήσετε σε επόμενη καλλιέργεια. Και σε σχέση με το καλάμι, έχει σχεδόν διπλάσια τιμή, αλλά θεωρείται εξοπλισμός. Το καλάμι στα 2-3 χρόνια έχει σαπίσει, έχει τελειώσει, είναι πεταμένα λεφτά. Σίγουρα έχει να κάνει με το κόστος, τι κόστος θέλετε να επενδύσετε. Και αν πρόκειται να κάνετε πολλούς αμπελώνες, δηλαδή ξεκινάτε τώρα και θέλετε να βάλετε και άλλα αμπέλια, συνιστώ να πάρετε γαλβανιζέ σωληνάκια, γιατί είναι ένας εξοπλισμός που μένει και μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε. Τώρα, όπως θα δείτε στα πλάνα, το σωληνάκι αυτό είναι 1,2 μέτρα για τους 80 πόντους πρώτο σύρμα, μπαίνει μέσα στη γη τουλάχιστον 20-25 πόντους και το δένουμε πάνω στο πρώτο σύρμα με σύρματάκι, με ένα εργαλείο που είναι σαν παπαγαλάκι. Έχει ένα λατήριο και δένει σύρματάκια έτοιμα με γάτζους πάνω στο πρώτο σύρμα. Έτσι, όταν δένουμε όλα αυτά τα σωληνάκια πάνω στο πρώτο σύρμα και μαζί με τους πασάλους που είναι στους 80 πόντους, δημιουργούμε έναν πάρα πολύ ενισχυμένο φράχτη, έτοιμο να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μεγάλες αντιστάσεις. Τώρα για τις αντιρρίδες, αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι κοχλιωτές αντιρρίδες. Οι κοχλιωτές αντιρρίδες έχουν ένα ποτήρι μέσα και ουσιαστικά βιδώνονται μέσα στη γη. Αυτές πηγαίνουν τουλάχιστον 1 μέτρο μέσα στη γη, οπότε έχουν αρκετή αντίσταση και πάνω τους έχουν ένα γάτζο πάνω στο οποίο μπορούμε να πιάσουμε το σειρματόσκηνο ή το σύρμα, αναλόγως τι θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες λύσεις που μπορείτε να κάνετε για αντιρρίδες, όπως για παράδειγμα είναι οι καρφωτές αντιρρίδες, οι γνωστές ως ψαροκόκαλο, οι οποίες έχουν σιδεράκια κολλημένα για να δημιουργήσουν αντίσταση και καρφώνται με τη βαριά. Μπαίνουν πιο εύκολα, αλλά έχουν μικρότερη δυνατότητα να κρατήσουν, βγαίνουν πιο εύκολα κιόλας από τη γη. Ενώ οι βίδες, οι κοχλιωτές, άπαξ και μπουν, πολύ δύσκολα βγαίνουν, ειδικά αν το χώμα μας είναι σκληρό. Επίσης, μια άλλη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν πάρα πολύ στα επιτραπέζια σταφύλια για μεγαλύτερες αντιστάσεις είναι το σκάψιμο στο κεφαλάρι, το οποίο μέσα τοποθετούν ένα μεγάλο σίδερο με πολλά μέτρα και πάνω σε αυτό πιάνουν
άλλα σίδερα οικοδομής, οχτάρια, δεκάρια, τα οποία τα βγάζουν έξω το χώμα. Σκεπάζουν όλη αυτή την κατασκευή, οπότε έχουμε μια ενιαία, πολύ ενισχυμένη κατασκευή. Αν μπορέσω να βρω κάποια στιγμή εικόνα από κατασκευή επιτραπέζου αμπελώνα, θα σας την προβάλλω, θα σας τη δείξω. Τέλος, φυσικά μπορείτε να κάνετε και δικές σας κατασκευές με σίδερα οικοδομής και τσιμέντο μέσα σε λάγκο, τα οποία και αυτά φαίνεται πως βγαίνουν εύκολα. Όλη αυτή η τσιμεντόμπαλα μπορεί να βγει από το χώμα όταν υπάρξει μεγάλη αντίσταση. Θεωρώ πως οι κοχλεωτές είναι καλύτερες γιατί δεν επηρεάζουν το χώμα. Βιδώνεται μέσα στο χώμα το οποίο είναι συμπαγές και κρατάει πάρα πολύ καλά. Τώρα, όσο αφορά το μήκος των γραμμών, πρέπει να προσέξετε να μην ξεπερνάτε τα 150 μέτρα. Για μένα, τα 150 μέτρα είναι το μέγιστο που πρέπει να κόψετε, να κάνετε κεφαλάρι και να ξανασυνεχίσετε. Ή τουλάχιστον να ρίξετε μια αντιρρίδα σε αυτό το κενό, να βάλετε δύο κροπασάλους και να ξανασυνεχίσετε. Αν είναι πάνω από 150 μέτρα, τα προβλήματα είναι πολλά. Πρώτον, έχουμε μεγάλη αντίσταση και πολύ φορτίο. Και δεύτερον, είναι ότι δεν μπορούν να τεντωθούν τα σύρματα σε τόσο μεγάλη απόσταση. Ακόμα και με γκρίπλ είναι αδύνατο να τεντώσετε σύρματα σε τόσο μεγάλο μήκος. Υπάρχει αντίσταση σε κάθε πάσαλο και δεν μπορεί να τεντωθεί. Το πιο πιθανό θα σπάσει το σύρμα πριν τεντωθεί. Επίσης, πρέπει να προσέξετε τις κλίσεις του εδάφους. Αν έχετε μεγάλη κλίση, θα πρέπει να βάλετε ακόμα πιο ενισχυμένους πασάλους, πιο βαθιά και να επενδύσετε σε πολύ καλούς ακροπασάλους. Γερούς πασάλους που θα αντέξουν όλο αυτό το φορτίο και το βαρυτικό φορτίο λόγω της κατηφόρας. Τώρα, όσον αφορά τον προσανατολισμό του αμπελιού, θα πρέπει να προσέξετε πολλούς παράγοντες. Ο κύριος παράγοντας είναι ο παράγοντας της κλίσης του εδάφους. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένα κατηφορικό αγροτεμάχιο, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να πάμε τις γραμμές με άλλη κατεύθυνση. Τις πάμε κατά μήκος της κατηφόρας. Αν τις πηγαίναμε κάθετα στην κατηφόρα, που πολλοί το προσπάθησαν, δημιουργείς σκαλοπάτια, δημιουργείς πατάρια. Και όταν δημιουργείς σκαλοπάτια, οι κλίσεις στο μηχάνημα είναι πλάγιες. Με πλάγια κλίση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ανατροπή. Επίσης, όταν σέρνετε ένα μακρύ βιτίο, καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο βιτίο που είχε 1,5 τόνο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια μαξοστοιχεία περίπου 8-9 μέτρα. Και όταν χάνεις μπροστά 2-3 πόντους, γιατί και το χώμα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, διότι στις νέες καλλιέργειες πάντα φρεζάρουμε, το βιτίο πίσω μπορεί να έρθει και να χτυπήσει πάνω στη σειρά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινηθείτε με σειρώμενα μηχανήματα, όπως είναι το βιτίο, μέσα σε τέτοιου είδους αμπέλια. Θα έλεγα πάτε κατά μήκος της κατηφόρας, της κλίσης του εδάφους. Επίσης, κοιτάμε τον προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός παίζει φυσικά με όλες τις ποικιλίες. Αν πρόκειται να έχετε ποικιλία που ξεφυλίζετε, προσπαθήστε να δώσετε τέτοιο προσανατολισμό, ούτω ώστε από τις μεσημεριανές ώρες μέχρι τις απογευματινές, που ο ήλιος είναι πάρα πολύ έντονος και υπάρχει κίνδυνος για ηλιοκαύματα, να μπορείτε να ξεφυλίζετε την μία πλευρά, την πρωινή πλευρά, και η πλευρά που έχει τον έντονο ήλιο να μην ξεφυλίζετε, για να μην κάνετε σταφύλια. Φυσικά, αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες. Για να μπορέσετε να σχεδιάσετε σωστά ένα μπέλι, για μένα πρέπει να συμβουλευτείτε σίγουρα έναν γεωπόνο να δει επιτόπια τον χώρο σας, να αποφασίσετε μαζί τι ποικιλία θα βάλετε, τι διαμόρφωση θα έχετε, τι πασάλους θα έχετε, για να καταλήξετε σε ένα σχέδιο. Αυτά λοιπόν από το σημερινό γρήγορο βίντεο, το οποίο έγινε και πάλι πάνω σε gimbal, γρήγορα γιατί δεν είχα πάρει τον πολύ εξοπλισμό μαζί μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας www.thegreekvinegar.com, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και εύχομαι καλή καλλιεργητική περίοδο χωρίς άλλα προβλήματα. Γεια σας.